Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί η Επιτροπή COVID-19, η οποία έχει σχεδιάσει και υλοποιεί υγειονομικό πρωτόκολλο. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, έχουν νοσήσει 6 φοιτητές, ένα μέλος ΔΕΠ και ένα μέλος διοικητικού προσωπικού. Έχουν κάνει τεστ ακόμα 3 διοικητικοί υπάλληλοι, ώστε να είναι σε επαφές, με αρνητικά αποτελέσματα, αλλά παραμένουν εκτός εργασίας σε 14ήμερη καραντίνα, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Επίσης, έχει γίνει απολίμανση σε 5 χώρους, 4 χώροι γραφείων και ένας εργαστηριακός χώρος. Ακόμα έχουν μοιραστεί 20.622 μάσκες. Είναι δυνατόν να μην είχαμε κρούσματα? Πες το με ένα σημείο στην Πάτρα που δεν έχει κρούσματα, κύριε Σταμή. Σωστά. Εμείς βέβαια, τύχη αγαθή, έχουμε ως αντιπρίτανη τον κύριο Μαραγκό, ο οποίος είναι ένας διαπρεπής δημοξιολόγος και τα αντιμετωπίζουμε με υπερβάλλοντα ζήλο. Δηλαδή, έχετε τον ειδικό δηλαδή, στην κατάλληλη θέση που λέμε. Το λέω λίγο σιγανά για να μην ζηλεύουν οι υπόλοιποι, ναι. Αν μπορεί να ζηλέψει κάποιος μέσα σε αυτή την κατάσταση, κύριε Φλαμή. Έχουμε σχεδιάσει ειδικά πρωτόκολλα, τα οποία τα υλοποιήσαμε, δηλαδή από τεστ σε αυτούς που ήρθαν σε επαφή, άμεσα το αργότερο σε 24 ώρες απολύμανση, απομάκρυση του προσωπικού σε καραντίνα κλπ. Και όλα εξελίσσονται ομαλά. Ήταν 6 φοιτητές, ένας συνάδελφος και ένας διοικητικός. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω περισσότερα στοιχεία. Όχι, βέβαια είναι έτσι. Προσωπικά δεδομένα, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, πάντως πάνε καλά τα κρούσματα αυτά? Πώς είναι? Δεν ξέρω αν έχετε μάθει για την υγεία τους. Είναι υπό έλεγχο. Ο κύριος Μαραγκός είναι σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Δυστυχώς, ευτυχώς δεν υπήρχε εξάπλωση. Ναι. Έγινε η κατάλληλη χνηλάτιση. Και όλα είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.